Πράγματι, είναι... ανοίγει πια στη σύγχρονη ιστορία του Ηρακλείου. Είναι τεράστια η συμβολή του στην εξέλιξη της φιλαρμονικής όλα αυτά τα χρόνια. Και ο πατέρας του ήταν ο ιδρυτής ουσιαστικά της φιλαρμονικής. Θα μαζέψει. Αν και όλα τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε τις συναυλίες τουλάχιστον στο κηποθέατρο που συνέπειτα να το συναντώ εγώ, θα μαζέψει όμως. Ευτυχώς ο Λεωνίδας, ο γιος του, ο σημερινός αρχιμιστικός και διευθυντής της φιλαρμονικής, συνεχίζει με την ίδια επιτυχία του έργου του. Ο Γιάννης Ζορτζάκης, γόνος μιας οικογένειας μουσικών, τίμησε τη θέση του ως διευθυντής της ορχήστρας της μπάντας του Δήμου επί πολλά χρόνια και μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν κοντά στην μπάντα μέχρι την τελευταία μέρα. Ενδιαφέρθηκε για το οδείο, για την εκπαίδευση των νέων μουσικών. Ήταν ευγενέστατος, ηθικός, αγαπούσε την πόλη του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Γιάννης Ντοντάκης έχει μια μακρά παρουσία, οικογενειακή αρχικά με τον πατέρα του, στη συνέχεια μελλοντική με το γιο και τα εγγόνια του, συνδέθηκε άριχτα με τον πολιτισμό, με το Ηράκλειο. Αισθάνομαι ότι χάσαμε κάτι που ήταν εμπλουτισμός και από την πλευρά του μουσικού και από την πλευρά του δραστήριου πολίτη και από την πλευρά του συνεργάτη σε όλους τους δημάρχους, σε όλες τις δημοτικές αρχές. Μόνο καλές αναμνήσεις έχει αφήσει, μόνο αναμνήσεις τρυφερότητας, δημιουργικότητας, χρησιμότητας. Εύχομαι να οι συνεχιστές του έργου του να τον δικαιώσουν. Ας είναι ιερό το χώμα που τον σκεπάζει και θα τον θυμούμαστε πάντα για την προσφορά του στα κοινά και στον πολιτισμό αυτής της πολιτισμένης πόλης. Αποχαιρετούμε σήμερα έναν άνθρωπο που έδωσε ολοκληρωτικά τη ζωή του στον τόπο μας και στον πολιτισμό μας. Έναν άνθρωπο που έκανε την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών και όχι μόνο ομορφότερη. Έναν άνθρωπο που σε χαρές και λύπες, σε επίσημες και ανεπίσημες εκδηλώσεις ήταν πάντα παρόν για να δώσει με τους ήχους της μπάντας του στη δική μας ζωή όμορφες και ανεπανάληπτες στιγμές. Από τα παιδικά μου χρόνια θυμούμε τον αρχιμουσικό μας, τον μακαριστό ήδη Τζορτζάκη, να είναι παρόν στις λιτανίες του Αγίου Μινά, τη Μεγάλη Παρασκευή στη λιτάνευση του Επιταφείου, να προεξάρχει εξοδίων ακολουθιών επιφανών προσώπων, όπως του δικού του σήμερα γίνεται από τους δικούς του διαδόκους. Δόξα τω Θεώ, το έργο που αφήνει είναι μεγάλο και ευτυχώς που υπάρχουν αντάξιοι μιμητές του για να το συνεχίσουν. Θα τον θυμόμαστε πάντα με πολύ ευγνωμοσύνη, γιατί ο Τζορτζάκης είναι ιστορικό πρόσωπο και έτσι περνά στην ιστορία του μεγάλου κάστρου. Έφυγε ο μαέστρος μας, είναι μεγάλη απώλεια για το Ηράκλειο. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι. Είμαστε τα παιδιά του. Ήταν ο πατέρας μας. Οπότε... μια ζωή νότες και κάπως έτσι, έτσι θα τον αποκριτήσετε. Έτσι. Είμασταν μαζί σε όλες τις αργίες, σε όλες τις γιορτές, σε όλες τις παρελάσεις. Θα θυμάμαι τα πάντα, γιατί γαλουχηθήκαμε δίπλα του. Ήταν ένας πάντα χαμογελαστός και γλυκομήλητος άνθρωπος. Ό,τι ήταν να μας περάσει, μας το περνούσε με πολύ όμορφο τρόπο. Πολλές φορές ήταν αυστηρός λόγω της θέσης του, αλλά αυτό οφείλει να είναι κάποιος που είναι σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Τζορτζάκης ήταν μετά τον πατέρα του αρχιμουσικός, αλλά και όσο ο πατέρας του ήταν αρχιμουσικός, από 12 χρονών, από το 1950, έχουμε φωτογραφίες και αρχαιακό υλικό που δείχνουν ότι έπαιζε στη φιλαρμονική κλαρινέτο, και μετά όταν ο πατέρας του συνταξιοδοτήθηκε πήρε αυτό στη θέση. Και στη συνέχεια ο Λεωνίδας και στη συνέχεια και εγώ μαζί με τον Λεωνίδα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχω πάρει εγώ, να τον έχω διαδεχτεί εγώ. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Το Ηράκλειο σίγουρα μοιάζει πιο σκοτεινό, πιο θλιμμένο. Μια ιστορία τόσων χρόνων με τέτοια προσφορά
περισσότερο για όλους τους Ηρακλειώτες και ιδιαίτερα για μας όλα τα παιδιά του, που νιώθουμε, πραγματικά τον νιώθαμε σαν πατέρα μας, μετά από 45 χρόνια παρουσίας δίπλα του, είχαμε να αποκομίσουμε μόνο εμπειρίες, συμβουλές, πάντα με τους καλούς του τρόπους, πάντα όπως άρμοζε σε ένα άξιο αρχιμουσικό και ηγέτη. Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Τζορτζάκης. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα που θα τον σκεπάσει. Το ξέρω από 12 χρονών. Είχε έρθει και διάλεξε μερικά κορίτσια από το σχολείο και κάναμε τις μαζορέτες. Πάντα ήταν μπροστά από την εποχή του. Πρόσφερε αφάνταστα, εδραίωσε τη φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και στη συνέχεια το οδείο του Δήμου Ηρακλείου, για όσους ξέρουν από τη μουσική παιδεία της πόλης. Και θα είναι μεγάλη η έλλειψή του, αλλά πιστεύω ότι ο Λεωνίδας θα είναι άξιος συνεχιστής του. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη σήμερα.